Ολυμπιακός Βόλου υποδέχεται την πρωτοπόρο Βέρεια. Στο 19 ο Μουχάλης βγάζει σέντρα με τον Πασά να στέλνει με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό είναι το 19ο γκολ του στο πρωτάθλημα, πρώτο σκόρερ και στους δύο ομίλους ο Γιάννης Πασάς. Στο 44, ωραία προσπάθεια από τον Σαβαμούργο, όμως ο Ξενοδόχοφ αντιδράει έγκαιρα και κρατάει το 0-1. Στην Ευκαρπία, ο Απόλλων Πόντου υποδέχεται την αναγέννηση Καρδίτσας και χάνει την πρώτη του ευκαιρία με τον Ρούνι στο 9. Στο 39 ο Κουτρουμάνος με το κεφάλι βρίσκει τον Τάσο Λαγό που από πλάγια θέση κεραυνοβολεί τον Πίτκα και ανοίγει το σκορ για την αναγέννηση Καρδίτσας. Απόλλων Πόντου, αναγέννηση Καρδίτσας 0-1 με σκόρερ τον Τάσο Λαγό από 31ο λεπτό. Απόλλων Πόντου, ενώ είμαστε στο 62ο λεπτό, αγωνίζεται με 10 παίκτες. Μια και στο 53ο λεπτό, ο Τσέτσιλας από την Ένωση Γρεβενών Διαιτητής Αναμέτρησης έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στο Καλατζίδη σε ένα μαρκάρισμα πάνω στον Κόλια, στην μεσαία γραμμή, στο κέντρο, με αποτέλεσμα Απόλλων Πόντου να αγωνίζεται με 10 παίκτες. Παρ' όλα αυτά, ο Απόλλων Πόντου είχε μια καλή στιγμή στο 58ο λεπτό με τον. Με ένα σούτ που γίνεται εκεί, η απόκρουση της μπάλας, το σούτ που έγινε εκεί από τον Μαρμπίγια. Πάμε πίσω στην Super League 2, καθώς έχουμε γκολ και στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στον όμιλο του Βορρά. Μπορούμε να τα δούμε μαζί. Καταρχάς, η πρωτοπόρος Βέρεια σκόραρε για δεύτερη φορά στην Νεάπολη του Βόλου ενάντια στον Ολυμπιακό. Ωραίο, αν και σπάνιο γκολ από τον αριστερό μπακ τον Σταύρο Πεταβράκη στο 61ο λεπτό. Το 0-2 για την πρωτοπόρο Βέρεια ενάντια στον Ολυμπιακό Βόλου. Η Βέρεια οδεύει ολοταχώς στο να ανοίξει τη διαφορά της στους 8 πόντους από την δεύτερη ΑΕΛ. Πάνω κάτω στο ίδιο χρονικό σημείο, ο Απόλλων Πόντου, αν και με 10 παρά την αποβολή του Γιάννη Καλαϊτζίδη στο 53ο λεπτό, ισοφάρισε με αυτήν την πολύ ωραία κεφαλιά από τον Ρούνι Βανκεβάη στο 61ο λεπτό, δηλαδή περίπου 5-6 λεπτά νωρίτερα. 1-1 Απόλλων Πόντου, αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία είχε προηγηθεί στο σκορ.